Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Λαρισαίων και ο Διδυτικός Σύλλογος Λάρισας σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς και σε άλλες δράσεις της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων. Στα πλαίσια της κοινωνικής μας πολιτικής, αναπτύξαμε αυτή τη συνεργασία, προκειμένου εθελοντές γιατροί του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη σωματική υγεία των παιδιών μας που βρίσκονται στους βρεφονηπιακούς μας σταθμούς, να δούμε σε όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου, όπως είναι η τρίτη ηλικία, στα καπί, τα δικά τους προβλήματα και βεβαίως μέσα από τη διαδικασία αυτή να στηρίξουμε και το κοινωνικό μας οδοντιατρίο. Από την πλευρά του, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας χαρακτηρίζει σημαντική τη συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων. Είναι μια συνεργασία που είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντική, γιατί πέρα από την κοινωνική προβολή και προσφορά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε και μια καταγραφή της στοματικής υγείας συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Ενημέρωση, πρόληψη και καταγραφή της στοματικής υγιεινής των παιδιών προβλέπει η συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας. Είναι μια προσπάθεια να μπορέσουμε να φροντίσουμε τη στοματική υγεία και να διαμορφώσουμε και άλλους όρους προστασίας της στοματικής υγείας για τα παιδιά, για τα παιδιά της πόλης. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά 2.000 παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Στον προγραμματισμό του, ο Δήμος Λαρισαίων εντάσσει και την περιοχή της Νέας Σμύρνης και ειδικότερα τον πληθυσμό των Ρωμά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα εκεί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για να περάσουμε κάποια στιγμή σε μια φάση με μια δεύτερη οδοντιατρική καρέκλα, με έναν δεύτερο οδοντίατρο, στη συνεργασία πάντοτε με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και με εθελοντές οδοντιάτρους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα κομμάτι αυτών των προβλημάτων. Η στήριξη και η φροντίδα των παιδιών, καθώς και των ατόμων της τρίτης ηλικίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων, θα προσφέρεται δωρεάν από εθελοντές οδοντιάτρους της πόλης.